Από ό,τι φαίνεται, κάνουν πολλά προβλήματα. Ναι. Εκτός από τα καλά, έχουν και κακά. Ακούω άρα τα πράγματα από την αρχή. 39χρονη και ο 27χρονος και οι δύο Ελληνοκύπροι συνομιλούσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, μέσω Facebook για δύο ολόκληρα χρόνια. Τις τελευταίες ωστόσο μέρες αντάλλαξαν και τηλέφωνα και έτσι διευθέτησαν να συναντηθούν για να γνωριστούν από κοντά, αναφέρει οι πληροφορίες που κατέχει η αστυνομία. Άρα, Λουκά, ένα λεπτό, το έχω θέσει λάθος. Δεν ενοχλούσε την παντρεμένη, απλώς μιλούσε με μια κυρία που ήταν παντρεμένη και προφανώς η πληροφόρηση έφτασε εκεί που δεν έπρεπε. Κάποιες φορές, κάποιες πληροφορίες που έπρεπε. Ναι. Να πούμε ότι σύμφωνα πάντα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία για να καταλάβουμε όλοι, το ραντεβού κλείστηκε σε ανοιχτό χώρο σε περιοχή στα κάτω πολεμίδια στην Μεσό, όπου μετέβη με το αυτοκίνητο του ο 27χρονος για να αναμένει την 39χρονη να εμφανιστεί. Αντί όμως να εμφανιστεί το πρόσωπο που περίμενε 39χρονη, φαίνεται να έφτασαν στο σημείο 4 άντρες, οι οποίοι αφού σταμάτησαν το όχημα τους δίπλα του, κατέβηκαν, τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να το χτυπούν σε διάφορα μέρη του σώματός του. Ένας μάλιστα εξ αυτών, σύμφωνα πάντα με τα όσα κατήγγειλε ο 27χρονος στην αστυνομία, του είπε μια φράση που δείχνει ποιος ήταν, δηλαδή του είπε να αφήσει ήσυχη και να μην ενοχλεί τη γυναίκα του. Μάλιστα. Αφού τον χτύπησαν προκαλώντας του πλαστικό τραύμα στο κεφάλι, τον εγκατέλειψαν εκεί αιμόπιστο, στο σημείο και τράβηκαν σε φυγή ο νεαρός. Μετέβη στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Ιωάννη, όπου κατήγγειλε την υπόθεση. Η αστυνομία, αξιολογώντας τα στοιχεία, προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος της 39χρονης, η οποία και συνελήφθη. Οδηγήθηκε ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου στην Μεσό, που διέταξε την κράτησή της για δύο μέρες. Με βάση δικαστικό ένταλμα, συνελήφθηκε ο σύζυγός της, εναντίον του οποίου ωστόσο δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία ή οτιδήποτε που να τον ενεχοποιεί και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί γραπτός. Από την οικία της 39χρονης παραλήφθηκαν τεκμήρια και ένα τάμπλετ το οποίο αναμένεται να επεξεργαστούν οι αστυνομικοί για να έπρουν στοιχεία. Να πάρουν πληροφόρηση περαιτέρω για το τι έχει συμβεί. Σε ευχαριστούμε, Λουκά, για την ενημέρωση.